Γεια σου, Ρόδοτε. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Βάρς, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους. Ήταν ο MVP της αναμέτρησης που άρχιζε 26 Μαρτίου, τελείωσε 29 Απριλίου. Γιώργο, συγχαρητήρια. Ιστορική μέρα για την ανόρθωση. Τα συναισθήματά σου για αυτή την πρόκριση? Εντάξει, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Είναι τώρα ο τελικός, είναι τα τελευταία παιχνίδια που έχουμε. Δεν έπαψε ποτέ να είναι ο στόχος μας το να φτάσουμε στον τελικό. Λέω είναι ανάμεικτα γιατί είχαμε πολλές δυσκολίες όλη τη χρονιά. Είχαμε τραυματισμούς, αλλάξαμε προπονητές, αλλάξαμε παίχτες. Δεν έπαψε ποτέ ο στόχος μας να είναι ο τελικός του κυπέλου. Αυτή η ομάδα χτίστηκε για να κάνει πράγματα. Ο πρόεδρος μας αγαπάει την ομάδα και μας βοηθάει όσο μπορεί γι' αυτό. Πώς το έζησες? Ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Βέβαια, προηγουμένως όλοι είδαμε τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου ημιτελικού. Πώς το ζητάτε, πώς ήταν η προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι? Ήταν ιδιαίτερο. Ναι. Ελπίζω να μου ξανατυχεί στην καριέρα μου να κάνω κάτι τέτοιο. Δείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε από το πρώτο ημίχρονο, εδώ πέρα που ήταν περίπου ένα μήνα πριν. Κάναμε κάποια λάθη και στο πρώτο ημίχρονο και τους δώσαμε το δικαίωμα να μας φτάσουν. Παρ' όλα αυτά ήρθαμε εδώ, ήμασταν καλύτεροι, ήμασταν σταθεροί και πετύχαμε το στόχο μας. Και τώρα τελικώς, ένα παιχνίδι, τώρα η Κεραυνός, η ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που θα γράψετε ξανά ιστορία, αλλά με πιο χρυσά γράμματα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όποιος και να είναι αντίπαλος, δεν πτωούμαστε. Πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχει ξαναπαίξει σε τελικό κυπέλου? Δεν έχω παίξει σε τελικό κυπέλου, όχι. Δεν μου έχει τύχει. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλά.